Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ λοιπόν προκειμένου να παρουσιάσουμε και εν ώψη των επερχόμενων εκλογών το συνολικό έργο, τις προσπάθειες, τις διεκδικήσεις και γενικότερα τον απολογισμό αυτής πενταετίας της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο μας, αλλά και να ενημερώσουμε για όσα έχουμε δρομολογήσει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Ανεξάρτητα βέβαια από το αποτέλεσμα των εκλογών, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο ο Πεντροπουλιώτικος αλλά όλος ο ελληνικός λαός θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, οι όλο και πιο διευρυμένες ανάγκες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να μην καλύπτονται, γιατί θα συνεχίσουν να υπάρχουν και τα αίτια που τις προκαλούν και δεν είναι άλλα από το ίδιο το οικονομικοκοινωνικό σύστημα που ζούμε, δηλαδή ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Έχουμε μπροστά μας να δώσουμε μία μάχη αυτή των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών, των ευρωεκλογών και με την πιθανότητα βέβαια να έχουμε και βουλευτικές εκλογές νωρίτερα, την ίδια μέρα με τετραπλή κάλπη, θα δείξει. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η κάθε μάχη δίνεται σε διαφορετικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, τώρα διανύουμε μία φάση κοκορομαχίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ποιος είναι περισσότερο νατοϊκός από τον άλλον, προσπαθώντας να σπείρουν νέα διλήμματα και αυταπάτες για βελτίωση της ζωής του λαού μας σε ένα σύστημα στο οποίο τα κλειδιά της οικονομίας τα κρατούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι τραπεζίτες, το μεγάλο κεφάλαιο. Ο λαός όμως έχει εμπειρία, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει, να κλείσει τα αυτιά του στις ειρήνες, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις βουλευτικές εκλογές, για να εκφραστεί ακόμα πιο έντονα και με καλύτερους όρους η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου με συγκυβέρνηση το 11 Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ, συνεχίσαμε το 14 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μετά με ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τώρα με ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, παρά τις εναλλαγές που υπήρχαν στην κυβέρνηση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια ακριβώς ζητήματα. Τις μεγάλες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση, που αγγίζουν έως και το 65 με 70% τόσο για τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, όσο και για τα έργα, αλλά και για τις συντηρήσεις των σχολείων. Την απαγόρευση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού από το 2009, με εντολή της Τρόικα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των υπόλοιπων θεσμών. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε ένα θεσμό, τον Δήμο, ο οποίος στο σημερινό σύστημα είναι από τη φύση του εχθρικός απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα και στις ανάγκες του λαού, ενώ μετά και την ψήφιση του Κλεισθένη, τον Ιούλιο του 2018, γκρεμίζεται και το όποιο φιλολαϊκό προσωπείο μπορεί να είχε ο θεσμός αυτός. Και αυτό το λέμε γιατί οι Δήμοι έχουν γίνει ξεκάθαρα ένα όχημα για να υλοποιούνται μια σειρά αντιλαϊκά, αντιδραστικά μέτρα που σχετίζονται κυρίως με την ίσπραξη φόρων από το λαό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, είναι τα νούμερα τα οποία καταγράφονται στο μεσοπρόθεσμο. Δηλαδή έχει αποφασιστεί ότι μέχρι το 2023 η κρατική χρηματοδότηση θα φτάνει μόλις το 30% της χρηματοδότησης για τους Δήμους, ενώ το υπόλοιπο 70% θα πρέπει να καλύπτεται από φορολογία, δημοτικά τέλη, τροφεία, συνδρομές. Αντίστοιχα, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν από την 1η Μαΐου του 2018 σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για οφειλές από 500 ευρώ και πάνω. Το ίδιο γίνεται και με τον ΕΝΦΙΑ. Τσακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και με τα υπόλοιπα κόμματα για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτούνται οι Δήμοι μέσω του ΕΝΦΙΑ, χωρίς να λέει κανένας για την πλην του ΚΚΕ για την αντιδραστικότητα αυτού του νόμου. Ότι δηλαδή πρέπει να καταργηθεί και δεν πρέπει να χαρατσώνονται ξανά οι δημότες για πράγματα που ήδη έχουν χαρατσωθεί. Επίσης, μετά την ψήφιση του Κλεισθένη, οι Δήμοι μπορούν να αξιοποιούν την περιουσία τους και να πουλάνε τις υπηρεσίες και τις δομές τους σε ιδιώτες με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο.
Αυτό μπορεί να ακούγεται σωστό στον κόσμο, όπου δηλαδή το δημόσιο δεν μπορεί να παρέμβει ή παρεμβαίνει ελλιπώς, πρέπει να εμπλέκεται ο ιδιώτης και να δίνει λύση. Ας θυμηθούμε όμως όλοι, τι έγινε με τις πρώην ΔΕΚΟ, λιμάνια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια που ξεπουλήθηκαν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Έγιναν ποιοτικότερες οι παροχές και οι υπηρεσίες ή ο κόσμος εν τέλει απλά πλήρωνε και ξαναπλήρωνε για να έχει τις ίδιες και σε πολλές περιπτώσεις χειρότερες ποιοτικά υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν είναι που αποκρύπτουνε όλοι όσοι πίνουν νερό στο όνομα της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ότι δηλαδή ο ιδιώτης που θα έρθει να επιχειρήσει δεν το κάνει για το καλό των πολιτών, το κάνει για το καλό της τσέπης του. Γιατί προφανώς θέλει να κάνει απόσβεση και μάλιστα γρήγορα και να βγάλει και πολλαπλάσια κέρδη του αρχικού κεφαλαίου που διέθεσε. Άρα λοιπόν, ποιος θα πληρώσει ακόμα μια φορά την ύφη? Φυσικά ο εργαζόμενος λαός. Εδώ με τον Κλισθένη θεσμοθετείται ακόμα και να έρχεται στους Δήμους επιστήμονας από το Μητρό ως Τελεχών για να ελέγχει τα Δημοτικά Συμβούλια αν ασκούνε καλά την αντιλαϊκή πολιτική και αν δεν πιάνουνε τους στόχους να τους καθορίζει το ποια τέλη θα αυξήσουνε, ποιες υπηρεσίες θα κόψουνε ή θα μειώσουνε. Και βέβαια ο λόγος του δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Είχαμε επίσης να αντιμετωπίσουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που μας επέβαλε να μεταφέρουμε τα ταμιακά μας διαθέσιμα και τα αποθεματικά μας στην Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους δανειστές και το χρέος. Είχαμε να αντιπαλέψουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν το λαό, όπως η ανεργία, η ανέχεια, τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αλλά και όλα τα προβλήματα που μπορεί να φαντάζουν τοπικά, αλλά δεν είναι. Αντίθετα, συνδέονται με τα μεγαλύτερα ζητήματα και με πολιτικές που υλοποιούνται κεντρικά και είναι ενταγμένες στη συνολική επίθεση που δέχεται ο λαός μας στα δικαιώματα και στις ελευθερίες του. Σε ένα εχθρικό λοιπόν περιβάλλον, σε ένα ασφικτικό θεσμικά αλλά και οικονομικά πλαίσιο, καταφέραμε και υλοποιήσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Και για αυτό το λόγο ακριβώς μπορούμε να κοιτάμε τον κόσμο της Πετρούπολης στα μάτια. Μπορούμε να ζητάμε εκ νέου τη στήριξή του και τη συμπόρευσή του μαζί μας. Σε καμία περίπτωση δεν κοροϊδέψαμε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια, ούτε δημιουργήσαμε αυταπάτες και διλήμματα. Είπαμε λοιπόν το 2014 ότι θα αναδείξουμε τα ζητήματα που ταλανίζουν το λαό, ότι θα τα παλέψουμε μαζί του για να τα καθυστερήσουμε, να τα εμποδίσουμε, να τα παγώσουμε, ακόμα και να τα κερδίσουμε. Είχαμε πει ότι θα απαλλάξουμε το λαό από τα φορολογικά βάρη στο βαθμό που μπορούμε, ότι θα προχωρήσουμε σε οικονομικές ελαφρύνσεις για να δώσουμε μια ανάσα στους δημότες μας και να μην προσθέσουμε και άλλα οικονομικά βάρη στις πλάτες του. Έτσι και πράξαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με μελέτη του ΚΕΦΗΜ για το 2019, ο Δήμος Πετρούπολης είναι στην τέταρτη θέση πανελλαδικά, όπου επιβαρύνει λιγότερο τους δημότες του μέσα από οποιαδήποτε μορφή στέλη. Όχι μόνο λοιπόν δεν αυξήσαμε τα δημοτικά μας στέλη, αλλά έχουμε προχωρήσει σε μειώσεις ή και σε καταργήσεις σε ανθρώπους που έχουν τα απαιτούμενα κοινωνικοταξικά κριτήρια, ανέργους, απόρους, πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές, ανθρώπους με κριτήρια αμαία ή που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑ ή στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητά μας τη στήριξη των δημοτών και κυρίως των ευπαθών ομάδων που βιώνουν με χυδαίο τρόπο τις συνέπειες της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Αντίθετα, αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ σε απόφασή μας να τα αυξήσουμε και για τις τράπεζες, βρήκαμε απέναντί μας την αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή την κυβέρνηση. Μην τις ακουμπάτε, μην ακουμπάτε τους τραπεζίτες. Επίσης, είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει τροφία στους παιδικούς σταθμούς για κανένα παιδί. Άρα οι γονείς δεν επιβαρύνονται ούτε με μισό ευρώ για να έχει το παιδί τους προσχολική αγωγή.
Κάτι το οποίο πηγάζει από τη θέση μας ότι η προσχολική αγωγή πρέπει να υπάρχει για όλα τα παιδιά με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο και εφαρμόζουμε αυτό το πρόγραμμα στο Δήμο μας με ενιαίο χαρακτήρα και μάλιστα πολύ σημαντικό για αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες όπως είναι το περιβάλλον, η ανακύκλωση ή φέτος ο αθλητισμός. Επιπρόσθετα, η συνδρομή για τη συμμετοχή στις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις είναι καθαρά συμβολική, μιας και τα παιδιά πληρώνουν μια ετήσια εγγραφή μόλις 15 ευρώ και δεν υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση, ενώ αντίστοιχα είναι απειροελάχιστη για τους ενήλικες. Απόρρια λοιπόν των παραπάνω είναι ότι περισσότερο από 5.000 κόσμος χρησιμοποιεί τις δομές αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου μας, φαινόμενο μοναδικό για ένα Δήμο με τα δικά μας πληθυσμιακά κριτήρια. Απειθαρχήσαμε λοιπόν με τις εντολές που μας δίνει από το 2012 το Υπουργείο Εσωτερικών να λειτουργούν αυτές οι δομές εξ ολοκλήρου από το αντίτιμο. Όχι μόνο κρατήσαμε αυτές τις δομές ανοιχτές και όλες αυτές τις δράσεις τη στιγμή που οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν προχωρήσει σε πάυση τους ή τις έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες, αλλά επιπλέον έχουμε προχωρήσει και στη διοργάνωση μιας σειράς από πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις καινούργιες, όπως για παράδειγμα εκθέσεις βιβλίου με τους τοπικούς αυτοαπασχολούμενους και όχι με κάποιους εργολάβους που λιμένονται και εσκροκερδούν στον τόπο αυτό, με ημερίδες πολεμικών τεχνών, βραβεύοντας τα παιδιά τα οποία διακρίνονται σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο και μπορούν και κάνουν αθλητισμό όσο αντέχει η τσέπη του γονιού τους, μιας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν δίνει για επιχορήγηση ούτε ένα ευρώ για τις οικογένειες αυτές. Με την αθλητική άνοιξη όπου γίνονται αθλητικά παιχνίδια δρόμενα μεταξύ των σχολείων της πόλης και σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους μας, με τη διοργάνωση του πρώτου αγώνα δρόμου όπου δώσαμε και το όνομα του Νίκου Παξιμαδά, του αείμνηστου δημάρχου της πόλης μας και μια σειρά από άλλες τέτοιες δράσεις. Οι φοροαπαλλαγές στις οποίες προχωρήσαμε, αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο των παιδικών σταθμών και στις πολιτιστικές μας δράσεις, δεν είναι τυχαίες. Πηγάζουν από τις θέσεις μας, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία αυτών των δομών. Φυσικά δεν επαναπαυόμαστε. Αντίθετα, συνεχίζουμε να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις στον τομέα του πολιτισμού αθλητισμού για να παρέχουμε δωρεάν δράση σε όλους. Επιπλέον, συνεχίζουμε να διεκδικούμε να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στην προσχολική αγωγή σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό, και να αναζητούμε χρηματοδότηση για την κατασκευή αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα δώσουμε προτεραιότητα σε έργα ουσίας και υποδομές για τους πολίτες της Πετρούπολης και ότι θα διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις και κονδύλια αποφορής προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και ότι θα τηρήσουμε στάση εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό διεκδικήσαμε κονδύλια από περιφέρεια, ευρωπαϊκά προγράμματα, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργεία και καταφέραμε μέσα από έργα που έγιναν να εισρεύσουν έμεσα και άμεσα στο Ταμείο του Δήμου περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα σημαντικότερα. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση των κεντρικών λεωφορειόδρομων, κάτι το οποίο είχε να γίνει από την εποχή του Νίκου Παξιμαδά και του Γιώργου Γιώγου. Αντίστοιχα, μπετοδρομήσει σε δρόμους Αγίας Τριάδας με έντονη κατεφέρεια. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της διάνοιξης οδού Ελαιών, έργο που περίμενε αρκετά χρόνια η πόλη μας για λόγους ασφάλειας καταρχήν των πεζών και των διερχομένων, και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα και στις υπόλοιπες γειτονιές. Κατασκευή του πρώτου ιδιόκτητου παιδικού σταθμού στην οδό Αναπαύσεως και κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου και ο δεύτερος ιδιόκτητος παιδικός σταθμός. Προχωρήσαμε σε συντηρήσεις και επισκευές στα σχολεία της πόλης μας συνολικού κόστους πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, σε αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, σε ανακατασκευές παιδικών χαρών στην Κωνσταντινούπολη, στην Πίνδου, προκειμένου
να γίνουν ασφαλείς για να τις χρησιμοποιούν τα παιδιά της πόλης μας. Περιφράξεις και επιπλέον συντηρήσεις σε αθλητικούς χώρους, στα γήπεδα Αλκιών, στον Άγιο Δημήτριο, στα γήπεδα Γρηγορίου και αλλού. Σε ένα μήνα ξεκινάει η συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων στον Νίκος Παξιμαδάς και στο 7ο Δημοτικό, ενώ θα γίνουν εργασίες και σε μια σειρά άλλα ανοιχτά γήπεδα. Έχει ολοκληρωθεί αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Σιράκου, μια γειτονιά που πονούσε κάθε φορά που είχαμε βροχές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Κέρκης και Κονδύλη, μιας και ο εργολάβος έχει ξεκινήσει ήδη τις κατασκευές. Έγινε η χωροθέτηση του Δημαρχείου δίπλα στο Καμίνι και στο Θέατρο Πέτρας, με στόχο να γίνουν σύγχρονα, ασφαλή κτίρια και για τους εργαζόμενους του Δήμου και βέβαια για τους πολίτες. Στόχος μας είναι να συγκεντρωθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην δαπανώνται πλέον χρήματα για την ενοικίαση των ατάκτως στεγαζόμενων την παρούσα στιγμή υπηρεσιών, να εξυπηρετούνται συνολικά και πιο εύκολα οι δημότες, αλλά και να αποφορτιστεί το κεντρικό σημείο της πόλης στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το Δημαρχείο. Χωροθετήσαμε το οδείο σε οικόπεδο εδώ στην Ελαιών, στο οποίο είχε γίνει προσπάθεια καταπάτηση από ιδιώτη. Χωροθετήσαμε πολιτιστικό κέντρο και δραματική σχολή στο Βοτανικό κήπο. Ξεκινάει στα μέσα του έτους η ανάπλαση στο Καμίνι, ένα έργο μεγάλης εμβέλειας που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με εργασίες για την ανάπλαση του ασβεστοκάμινου, αλλά και την αξιοποίηση και διαμόρφωση συνολικά του περιβάλλοντος χώρου. Δημοπρατήθηκε η μελέτη για τον εκβραχισμό του Εθνικού Σταδίου, απαραίτητος όρος και προϋπόθεση για να μπορέσει κάποια στιγμή να αποκτήσει η πόλη μας Εθνικό Στάδιο. Επίσης, υπάρχει πλέον δομημένη κοινωνική υπηρεσία με κέντρα κοινότητας, οργανωμένες υπηρεσίες που δίνουν χείρα βοηθείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Έχουμε βέβαια υπόψη ότι δεν μπορούμε να λύσουμε στο σύνολο τα ζητήματα αυτών των ανθρώπων, αλλά τους δίνουμε ένα χέρι να σταθούν στα πόδια τους και να παλέψουν μαζί μας το σάπιο αυτό σύστημα που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Για το επόμενο διάστημα έχουμε προγραμματίσει να γίνουν μια σειρά από έργα για τα οποία έχουν ήδη συνταχθεί μελέτες και δεν είναι απλά λόγια και μακέτες. Και έχουμε βρει ήδη τους χρηματοδοτικούς φορείς και έχουν ενταχθεί στα τεχνικά τους προγράμματα. Άρα είναι βέβαιο ότι τα έργα αυτά θα γίνουν. Ανέγερση ενός ακόμα παιδικού σταθμού στην οδό Σαλαμίνος και Περικλέους. Ανάπλαση ανοιχτών γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις στα γήπεδα Γρηγορίου. Ανακατασκευές όλων των παιδικών χαρών προκειμένου να λάβουν όλες σήμα πιστοποίηση καταλληλότητας και να γίνουν σύγχρονες και ασφαλείς. Μια σειρά από επισκευές και συντηρήσεις σε σχολεία, την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού μας Κολυμπητηρίου, αγορά πυροσβεστικού οχήματος για τις ανάγκες πυροπροστασίας. Υλοποιούμε σε λίγο καιρό το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι η βάση για να γίνουν όλα τα μετέπειτα έργα που αφορούν κυκλοφοριακά το Δήμο, ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, επίλυση του κυκλοφοριακού φόρτου στην Πετρουπόλεως και αλλού. Χαρακτηρίσαμε οικόπεδο για να χτιστεί βρεφικός σταθμός στην οδό Βαλδετσίου και ιδρύσαμε τρία νέα νηπιαγωγεία. Έχει συνταχθεί νέα μελέτη για ασφαλτόστρωση σε όλη την πόλη και ταυτόχρονα μελέτες για ανάπλαση κοινόχρηστους χώρους και πλατείες, όπως είναι η 8α, γνωστή και ως πλατεία Άρη Βελουχιώτη, η Θέτιδος, η Τομπάζη, το Άλσος μας. Το κυριότερο για εμάς είναι ότι ήμασταν το αποκούμπι του πετροπουλιώτικου λαού. Σημεριζόμασταν τα άγχη του, τις αγωνίες του για όλα αυτά που ζει, λόγω των αντιλαϊκών και αντιδραστικών πολιτικών που έχουν ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται από την κυβέρνηση και την περιφέρεια στη χώρα μας. Ακόμα, δώσαμε και εξακολουθούμε να δίνουμε μεγάλο αγώνα απέναντι στο διαρκές έγκλημα που χρόνια επιτελείται σε βάρος της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος Δυτικής Αθήνας με τη χωματερή της φυλής, αλλά και για να δώσουμε οριστική λύση στο ζήτημα της διασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα του ποικίλου όρους απέναντι στις κάθε είδους καταπατήσεις και διεκδικήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώσαμε συσκέψεις, κινητοποιήσεις,
παρεμβάσεις μαζί με φορείς και σωματεία της πόλης, αλλά και όλης της Δυτικής Αθήνας. Μαζέψαμε υπογραφές, πραγματοποιήσαμε δεκάδες συγκεντρώσεις σε Υπουργεία, στην Περιφέρεια, προκειμένου να κλείσει άμεσα και οριστικά η χωματερή της Φυλής, να ακυρωθεί η επιλογή του παλιού λατομείου Μουσαμά ως χώρο υποδοχής υπολοιμάτων και να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Συνεχίζουμε ακόμα πιο έντονα να διεκδικούμε να κλείσει άμεσα και οριστικά η χωματερή, να ακυρωθεί η επιλογή του παλιού λατομείου Μουσαμά, να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση απορριμμάτων, να γίνεται διαχείριση απορριμμάτων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες προς όφελος του λαού, να μην μετατοπιστούν νέα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από ανταποδοτικά τέλη και χαρατσώματα, να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση, στις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και στις συμβάσεις παραχώρησης, να διασφαλιστούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Αντίστοιχο αγώνα δώσαμε και δίνουμε και για το δεύτερο επίμαχο ζήτημα, που επίσης ταλανίζει τον πεντροπουγιώτικο λαό με τις καταπατήσεις και διεκδικήσεις από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Λαμίας, αλλά και από άλλους καταπατητές, όπου μέσα εμπλέκονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και μεγαλοεργολάβοι. Έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με φορείς και σωματεία της πόλης μας για να τους ενημερώσουμε. Συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τους νομικούς συμβούλους του κράτους, με αρμόδιους παράγοντες περιφέρειας, προκειμένου να δώσουν εδώ και τώρα, με νομοθετική ρύθμιση ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, οριστική λύση, γιατί το ζήτημα δεν είναι νομικό, αλλά κατεξοχήν πολιτικό. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το ελληνικό δημόσιο να λάβει όλα τα απαραίτητα και πρόσφορα μέτρα, ώστε να προχωρήσει σε άμεση και οριστική λύση και να διασφαλίσει το δημόσιο και δασικό χαρακτήρα της περιοχής του ποικίλου όρους. Επίσης, εστιάζοντας την νεολαία μας, με τη βοήθεια του Κέντρου Πρόληψης Φαέθων, του ΚΕΘΕΑ, του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, όπου πρόσφατα ιδρύθηκε και παράρτημα στην πόλη μας και θα στεγαστεί σε χώρο που παραχωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, υλοποιήσαμε καμπάνια κατά των ναρκωτικών, πραγματοποιώντας ημερίδες, ομιλίες σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και αφιερώνοντας τον αγώνα αυτό όλες τις διοργανώσεις πολιτισμού αθλητισμού του Δήμου μας για το 2016 και 2017. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχωρήσαμε σε απόφαση που εναντιώνεται σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και κατασχέσεις και καταδικάσαμε το γεγονός ότι από το Μάιο οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρούν σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μαζί με τις δημοτικές αρχές που έχουν εκλεγεί με το ΚΚΕ, αλλά και με άλλα δημοτικά συμβούλια που συστρατεύτηκαν με την απόφασή μας, προχωρήσαμε σε συνάντηση με όλα τα κόμματα, πλην της Χρυσής Αυγής βέβαια, για να επιδώσουμε αυτή την απόφαση και να μπει προς ψήφιση και υλοποίηση στην Ελληνική Βουλή. Όλοι το αίτημά μας το βρήκανε ρομαντικά σωστό, αλλά δεν μας προκάλεσε καμία εντύπωση ότι μόνο το ΚΚΕ έθεσε το ζήτημα αυτό στη Βουλή, το οποίο και δεν ψηφίστηκε από κανένα άλλο κόμμα. Αγώνα δώσαμε και για την διευθέτηση ζητημάτων υγείας. Πραγματοποιήσαμε κινητοποιήσεις με τους φορείς όλης της Δυτικής Αθήνας και συγκέντρωση στο Χαϊδάρι. Μαζί με το Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών προχωρήσαμε στο Υπουργείο Υγείας σε κινητοποίηση, διαμαρτυρώμενοι γιατί δεν γίνεται όλη η Δυτική Αθήνα να διαθέτει μόνο το Αττικό Νοσοκομείο, και αυτό με δεκάδες ελλείψεις σε γιατρούς και σε εξοπλισμό. Και βέβαια ζητήσαμε και την πλήρη στελέχωση με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για τα πολυιατρία παιδί στην πόλη μας. Κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Υποδομών μαζί με τα σωματεία της Δυτικής Αθήνας πραγματοποιήσαμε για το επίσης πολύ σημαντικό θέμα των συγκοινωνιών, με αιτήματα για σταθερές τροχές, δωρεάν μετακίνηση ανέργων, φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών, μείωση της τιμής των εισιτηρίων κατά 50%, διεύρυνση του συγκοινωνιακού έργου και κάλυψη των αναγκών σε όλη την Αττική. Πραγματοποιήσαμε πολλές συναντήσεις με την Αττικό Μετρό ΑΕ.
προκειμένου να ζητήσουμε την άμεση κάλυψη της πόλης μας με το μετρό και να προβλεφθεί σταθμός για την πόλη μας. Αυτό που έχουμε ξεκάθαρο βέβαια είναι ότι η προτεραιότητα δίνεται πάντα σύμφωνα με το πόσο πιο άμεσα θα βγει το κεφάλαιο το οποίο θα επενδύσει ο ιδιώτης για να κατασκευάσει το μετρό και όχι με βάση τις ανάγκες των κατοίκων. Ας διατυμπανίζουν λοιπόν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις ότι με ευθύνη του ΚΚΕ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σταθμός μετρό στην πόλη. Εμείς διεκδικούσαμε, διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέχρι να τα καταφέρουμε να υπάρχουν μέσα σταθερής και όχι μόνο τροχιάς σε όλες τις γειτονιές και μάλιστα δωρεάν. Παλέψαμε και αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε μαζί με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με εκπαιδευτικούς, προκειμένου να λυθεί το θέμα με τη σχολική στέγη και να ξεμπλοκάρουμε κατασκευές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων που εκκρεμούν από τη δεκαετία του 90 στην πόλη μας, πραγματοποιώντας συνεχώς συναντήσεις στο ΝΟΣΚ, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Υποδομών. Προτεραιότητά μας επίσης ήταν σε όλο το διάστημα της διοίκησής μας η καθαριότητα. Μεγάλο εμπόδιο στο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πόλης στον βαθμό που θα θέλαμε αποτελεί ο παλιός στόλος των οχημάτων και η τραγικά μεγάλη έλλειψη προσωπικού, όπως είναι οδηγοί, συνοδεία απορριμματοφόρων, οδοκαθαριστών και υπουρών, εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί από την πολιτική που υλοποιείται από τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Παρόλα αυτά προχωρήσαμε ήδη στην αγορά ενός απορριμματοφόρου και ενός φορτηγού και το επόμενο διάστημα εξοπλίζουμε περαιτέρω τον στόλο μας με άλλα 3 νέα απορριμματοφόρα. Οργανώσαμε εκστρατεία ενημέρωση για την ανακύκλωση, έτσι ώστε να αναδείξουμε τα τεράστια ωφέλη της, να δώσουμε κίνητρα και να παρακινήσουμε τους κατοίκους να εφαρμόζουν περισσότερο, λέγοντας βέβαια πάντα ότι θα πρέπει να υπάρχει κρατικός φορέας διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης και όχι η ελληνική εταιρεία η οποία βγάζει εκατομμύρια ευρώ μέσα από τη διαδικασία αυτή. Προχωρήσαμε στη σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για να δώσουμε έμφαση στην ανακύκλωση και ιδιαίτερα στα αβιοαπόβλητα, αλλά και στη χωριστή συλλογή, λέγοντας ότι οι Δήμοι πρέπει να αναλάβουν την αποκομιδή και μόνο και όχι να γίνουν οι ίδιοι μάνατζερ, όπως ακριβώς προωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων. Στο σύνολο λοιπόν έχουμε κάνει πραγματικά εκατοντάδες συναντήσεις και κινητοποιήσεις για να πιέσουμε για όλα τα παραπάνω ζητήματα σε Υπουργεία, Περιφέρεια, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Οργανισμών Σχολικών Κτηρίων και έχουμε οργανώσει συσκέψεις με τους φορείς, με τα σωματεία, με τους κατοίκους της πόλης μας με στόχο την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής και γενικά την εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού, την ασφάλειά του, την ανάγκη του για ψυχαγωγία και αθλητισμό και τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς του. Γιατί εμείς δεν υποσχεθήκαμε ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα ζητήματα. Δεν ζητήσαμε ανάθεση του αγώνα. Αντιθέτως, είπαμε ότι θα είμαστε μπροστάριδες και θα συμβάλλουμε στην οργάνωση του αγώνα του λαού για τα προβλήματά του. Μας κατηγορούν επίσης ότι δεν αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί σκοπίμως και εντέχνως θέλουν να μπερδέψουν την πολιτική τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για εμάς, το λέμε σε όλους τους τόνους, είναι μια λυκοσυμμαχία των πολέμων, της ανεργίας, των μνημονίων, της λιτότητας, όπου οι λαοί ζουν σε συνθήκες ανέχειας. Είναι μια συμμαχία η οποία καθορίζει τις αποφάσεις και τη στάση της από αυτούς που κρατούν τα κλειδιά της οικονομίας, δηλαδή το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους τραπεζίτες. Και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να έχει κανένα φιλολαϊκό πρόσωπο και καμία φιλολαϊκή κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, κάνουμε ξεκάθαρο ότι τα χρήματα αυτά που δίνονται μέσα από τα προγράμματα είναι πληρωμένα από φόρους των λαών της Ευρώπης. Και ότι όταν δεν υπάρχει μέσα αντιδραστική κατεύθυνση, τα αξιοποιούμε και θα τα αξιοποιούμε. Αυτοί που μας κατηγορούν πετούν απλά λάσπη στον ανεμιστήρα, καθότι γνωρίζουν πολύ καλά
ότι έχουν τρέξει και τρέχουν ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ευρωπαϊκά προγράμματα για το Δήμο μας, όπως είναι το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους καλλιτέχνες, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών, προγράμματα εξοικονόμηση ενέργεια σε δημοτικά κτίρια και σχολεία, δημιουργία ποδηλατοδρόμων γύρω από το σχολικό συγκρότημα της Ανατολικής Ρωμιλίας. Ας μας απαντήσουν όμως όλοι όσοι θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι πανάκια για όλα και ότι μπορούν να δώσουν λύσεις σε όλα, αφήνοντας αλόβητη βέβαια την κυβέρνηση που έχει προχωρήσει σε μείωση 65% της κρατικής χρηματοδότησης για τα έργα. Για ποιο λόγο υποδομές και παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο λαός μας και έχουν να κάνουν με την ίδια του τη ζωή, την υγεία, την προστασία της περιουσίας του, δεν είναι επιλέξιμα από αυτά τα προγράμματα? Μήπως επειδή δεν αποτελούν κριτήριο κέρδους για τους μεγαλοεργολάβους? Αυτός δεν είναι ο λόγος που δεν είναι επιλέξιμα τα αντιπλημμυρικά έργα, η κατασκευή υποδομών όπως είναι σχολεία, πολιτιστικές, αθλητικές εγκαταστάσεις? Αυτός δεν είναι ο λόγος που ο Δήμος μας δεν εντάχθηκε σε μελέτη που έκανε μαζί με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για αντιπλημμυρικό έργο στην Οδό Πανοράματος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όταν στο ίδιο πρόγραμμα ΜΚΙΟ και ΚΙΝΣΕΠ πήραν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν ημερίδες και σεμινάρια για μια σειρά θέματα μη σημαντικά? Μένουν λοιπόν απλά όσοι μας κατηγορούν για αυτά τα ζητήματα σε μια αντικομμουνιστική προπαγάνδα και βέβαια εφαρμόζουν μια γνωστή τακτική σε εμάς, είναι αυτή του Γκέμπελς. Πες, πες, κάτι θα μείνει. Σε καμιά περίπτωση δεν ευλογάμε αυτά τα προγράμματα, αλλά στεκόμαστε κριτικά απέναντί τους και ζητάμε και από τον κόσμο να προβληματιστεί και να καταλάβει ότι τα προγράμματα αυτά είναι κατευθυνόμενα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και δομές. Υπάρχουν επίσης ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την ανταποδοτικότητα. Με λίγα λόγια, σου δίνουν χρηματοδότηση για να κατασκευάσεις ή να φτιάξεις κάτι και είσαι υποχρεωμένος μετά αυτό το πράγμα να το χρεώσεις. Εκεί ναι, είμαστε αντίθετοι. Δεν μπορεί να χρεώνουμε και να ξαναχρεώνουμε κάτι το οποίο έχει έρθει ήδη μέσα από δυσβάστακτη φορολογία. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε και κατευθύνσεις που δίνονται, καθότι υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα και εργαλεία τα οποία στα πλαίσια της δημοκρατίας της Ευρώπης και της ενίσχυσης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξισώνουν τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ότι ο Στάλιν ήταν δικτάτορας, ακριβώς όπως και ο Χίτλερ. Θέλουν να εξισώσουν το σοσιαλισμό με το φασισμό-ναζισμό. Προσπαθούν να περάσουν στη συνείδηση του κόσμου την θεωρία των δύο άκρων. Προσπαθούν δηλαδή να αμαυρώσουν την ιστορία για να μην μάθει η νεολαία ότι ο κόκκινος στρατός ήταν αυτός που τσάκισε ό,τι πιο σκοτεινό. Να μην μάθει η νεολαία ότι ο κόκκινος στρατός τσάκισε ό,τι πιο σκοτεινό έχει γεννήσει η ανθρωπότητα, το φασισμό-ναζισμό. Ότι η κόκκινη σημαία καρφώθηκε πάνω στο Reichstag. Αυτό δεν μπορούν να χωνέψουν όσοι πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεμένοι με τα κόμματά τους στο άρμα του Ευρωμονόδρομου. Για αυτό το λόγο, την 9η Μάη, την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, την ονόμασαν ημέρα της Ευρώπης. Αυτά διατυμπανίζουν και άλλα πολλά περί στασιμότητας και οπισθοδρόμησης του Δήμου οι άλλες πολιτικές δυνάμεις εδώ στο Δήμο μας, με στόχο να πλήξουν το κύρος και το ήθος μας στον πετροπουλιώτικο λαό. Ποιοι διεκδικούν την ψήφο των πετροπουλιωτών στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές? 4 πρώην συνεργάτες, οι οποίοι προέρχονται από την παράταξη ΑΔΕΚ, η οποία διοίκησε το Δήμο το 2002 έως το 2010, ανεμοσκόρπισαν μόλις έχασαν τη διοίκηση. Ας προβληματιστούμε λοιπόν τι ακριβώς τους ένωνε. Τι τους ένωσε το 2002? Ένα πράγμα μόνο, και το έχουν πει ξεκάθαρα: να φύγει το ΚΚΕ από το Δήμο Πετρούπολης. Ποια ακριβώς ήταν η πρόοδος που προσέφεραν στην πόλη αυτή την οχταετία?
με κυβερνήσεις φιλικές προς αυτούς, με την τοπική διοίκηση να παίρνει χρηματοδότηση δεκαπλάσια από ό,τι σήμερα, ποιες είναι οι υποδομές που έχτισαν, αθλητικές, πολιτιστικές, πού είναι οι παιδικοί σταθμοί που χτίστηκαν, για ποιο λόγο, με αυξημένα τα ποσά στα ταμεία του Δήμου, δεν προχώρησαν σε μειώσεις, καταργήσεις δημοτικών τελών, αλλά συντηρούσανε τροφεία και συνδρομές στις δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού. Φυσικά γιατί είναι υπέρ της ανταποδοτικότητας. Δεν χάνουν καμία ευκαιρία να το λένε μέχρι και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μιλούν ανοιχτά για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά είναι τα νέα και προοδευτικά υλικά που θα φέρουν ανάπτυξη στο λαό της Πετρούπολης. Από τέτοια ανακυκλώσιμα υλικά και δοκιμασμένα στη διαχείριση της αντιλαϊκής πολιτικής, τίποτα καινούριο, τίποτα προοδευτικό δεν μπορεί να βγει. Τι θέλει αλήθεια να μας πει ο υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή την περίοδο καταγράφει γιατί δεν γνωρίζει τα προβλήματα της Πετρούπολης για να τα λύσει? Καλά, δεν του έχει πει κανένας ότι τα προβλήματα του Πετροπουλιώτη, της Πετροπουλιώτισσας, τα έχει δημιουργήσει το κόμμα του οποίου είναι στέλεχος και κυβερνάει αυτή τη στιγμή? Δεν χάνει καμία ευκαιρία να εξάρει τη βοήθεια που προσφέρει η σημερινή Περιφερειακή Αρχή και τα Υπουργεία, δίνοντας κονδύλια για έργα στο Δήμο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή μας τα χαρίζουνε? Μήπως μας παίρνουν και τηλέφωνο και μας ρωτούνε, έχουμε έργα, ελάτε να τα πάρετε? Η Δημοτική Αρχή θέτει τις προτεραιότητες, υποδεικνύει η Τεχνική Υπηρεσία να εκπονήσει μελέτες, τις καταθέτουμε, τις διεκδικούμε, τις απαιτούμε και υλοποιούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας κάνουν καμία χάρη. Ας απαντήσει καλύτερα λοιπόν ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους Πετροπουλιώτες και σε όλους τους κατοίκους Δυτικής Αθήνας. Για ποιο λόγο συνεχίζει να υπάρχει χωματερή? Για ποιο λόγο προέκριναν το Λατομείο Μουσαμά για νέα χωματερή, όταν προεκλογικά δεσμεύονταν ότι όταν αναλάβουν τη διοίκηση της περιφέρειας η χωματερή θα κλείσει την επόμενη ημέρα? Ας μας απαντήσει πόσα εκατομμύρια διατέθηκαν για αντιπλημμυρικά έργα και πόσα δόθηκαν για αστικές αναπλάσεις, όπως αυτή του Φαλιρικού Όρμου, για να αναπτυχθεί το τουριστικό κεφάλαιο και για να έχει αυλή ο Νιάρχος. Όπως ακριβώς λένε όλο αυτό το διάστημα και το παρακολουθούμε και στις εξελίξεις, και προσπαθούν να σπείρουν νέα διλήμματα στο λαό. Προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο. Απ' τη μια οι προοδευτικές δυνάμεις, απ' την άλλη οι συντηρητικές. Και χρησιμοποιούν ως μπαμπούλα τη Χρυσή Αυγή, που με δικιά τους ευθύνη σέρνεται η δίκη εδώ και 4 χρόνια, και φωτογραφίζονται δίπλα-δίπλα με τους φασίστες ναζιστές σε εκδηλώσεις. Κάνουν ανοίγματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως λένε, και της δημοκρατίας, προκειμένου να ξεπλύνουν τη συνεργασία τους με τους εθνικιστές ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Αναγάγουν αυτές τις αυταπάτες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθώντας να πείσουν ότι μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση με φιλολαϊκό χαρακτήρα. Ποιοι? Αυτοί που έχουν κάνει τη χώρα μας ένα τεράστιο αμερικανονατοϊκό στρατηγείο στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας. Τι θέλουν τώρα από το λαό της Πετρούπολης? Τέρμα πια στα ψέματα και στα κάλπικα διλήμματα. Σας μάθαμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σας γνωρίσαμε. Πάρτε τώρα δρόμο και από τις γειτονιές μας. Προσπαθήστε να αντιθασεύσετε το βοναπαρτισμό που σας διακατέχει, και αν όντως θέλετε να δώσετε λύση στα προβλήματα του λαού, να παραιτηθείτε από το κόμμα σας, να κοιτάξετε κατάματα το λαό, να ζητήσετε συγγνώμη και να μπείτε στον αγώνα να παλέψετε, όπως ακριβώς κάνει και αρκετός κόσμος που πίστεψε σε εσάς, αλλά σας πήρε χαμπάρι και τώρα ανοιχτά και δημόσια στηρίζει τη μόνη συνεπή δύναμη, όπως χαρακτηριστικά λένε, που παλεύει για τα δίκαια του λαού, το ΚΚΕ. Αλήθεια, τι να μας πει για πρόεδρο
ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός που τόλμησε να πει ότι ήμασταν απόντες από την πόλη και από τα καθημερινά της προβλήματα, όταν ο ίδιος εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος απουσίαζε 2,5 χρόνια εκτός πόλης. Τι να μας πει όταν το 2010 κατέβηκε αυτόνομα με τη Νέα Δημοκρατία, το 2014 συστρατεύτηκε με τον αυτόνομο ανεξάρτητο αλλά στέλεχος του Κινάλ προκειμένου να διώξουν τον ΚΚΕ από τη διοίκηση του Δήμου. Βέβαια πήραν την απάντησή τους από τον Πεντρουπιώτικο λαό και τώρα προσπαθεί ξανά ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα παίρνοντας το χρήσμα προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη, όπως διατυμπανίζει. Δεν έχει ευθύνη δηλαδή για την κατάντια του λαού και της νεολαίας. Ο πρόεδρός τους, ο κύριος Μητσοτάκης, σαν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης, δεν πέρασε μια σειρά από αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις για τους Δήμους. Δεν προώθησε απολύσεις. Δεν προώθησε περικοπές. Αλήθεια, δεν ντρέπονται να συμπορεύονται με ανθρώπους που είναι θαυμαστές και χειροκροτητές της Χρυσής Αυγής. Δεν ντρέπονται να συνεργάζονται με ανθρώπους που εκθιάζουν την εγκληματική ναζιστική οργάνωση που ευθύνεται για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, για άνανδρες επιθέσεις σε φτωχούς μετανάστες και στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Ακούστε καλά, κύριοι, στην ηρωική Πετρούπολη του Νίκου Παξιμαδά, με τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού, το δηλητήριό σας δεν θα βρει πουθενά να σταθεί. Όλα λοιπόν τα παραπάνω πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για το λαό. Θέλει διοίκηση η οποία θα στέκεται στο πλευρό του, θα προσπαθεί μαζί του να βάζει εμπόδιο σε ό,τι του μαυρίζει τη ζωή, να παλεύει μαζί του και να ασκεί αντιπολίτευση σε περιφέρεια, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θέλει διοίκηση που διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση και θα εφαρμόζει τα αντιλαϊκά μέτρα. Εμείς λέμε βέβαια αναμφισβήτητα το πρώτο και ότι αυτό πρέπει να ισχύει και σε όλους τους Δήμους. Ας δούμε τους συσχετισμούς δύναμης που υπάρχουν σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για παράδειγμα. Εκεί όπου όλες οι παρατάξεις που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, οτιδήποτε αντιδραστικό το ζητάνε από την κυβέρνηση και μετά αυτή το εφαρμόζει. Θέλει τέτοια διοίκηση δηλαδή να είναι συμβιβασμένη? Εμείς γι' αυτό καλούμε τον κόσμο το επόμενο διάστημα να δώσει μία μάχη ενιαία. Δεν μπορεί να βγάλει δήμαρχο αγωνιστή, δήμαρχο κομμουνιστή, ο οποίος δεν θα έχει ένα αποκούμπι, μια βοήθεια σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα πρέπει και εκεί να στηρίξει το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης και τον υποψήφιο Περιφερειάρχη, σύντροφο Γιάννη Πρωτούλη. Η προσπάθεια που θα κάνουμε για να επανεκλεγούμε ως διοίκηση στην Πετρούπολη είναι ενταγμένη στη συνολική προσπάθεια για να εκλεγούμε ξανά στην Πάτρα, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στην Ικαρία, αλλά και για να εκλέξουμε και νέες διοικήσεις σε ακόμα περισσότερους Δήμους. Να εκλέξουμε περισσότερους Περιφερειακούς Συμβούλους, περισσότερους βουλευτές, περισσότερους ευρωβουλευτές, για να δυναμώσουμε τη φωνή του λαού και να επιτεθούμε δυναμικότερα σε κάθε νόμο, σε κάθε μέτρο, σε οτιδήποτε τσακίζει τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισχυρό κουκουέ σε Δήμους και σε περιφέρειες, σε Βουλή και σε Ευρωβουλή, προκειμένου να ισχυροποιηθεί η φωνή του ίδιου του λαού, να ισχυροποιηθεί η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση σε όλα τα επίπεδα. Ο λαός της Πετρούπολης πρέπει να κλείσει τα αυτιά του στις ειρήνες, κάτι στο οποίο άλλωστε έχει εμπειρία, το έχει ξανακάνει, το έχει αποδείξει. Καλούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα όλο τον πετροπουγιώτικο λαό να συμπορευτεί μαζί μας, να δώσει μαζί μας αυτή τη μάχη, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, μαγαζί-το-μαγαζί, ώστε η λαϊκή συσπήρωση να αναδειχθεί και πάλι διοίκηση του Δήμου. Κάνουμε πλατή άνοιγμα και ζητούμε τη στήριξη όλων, ακόμα και αυτών που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, ώστε να συνεχίσει η σημερινή διοίκηση
την ασυμβίβαστη πορεία της και για τα επόμενα χρόνια. Γινόμαστε όλοι προπαγανδιστές, προχωράμε σε περιοδίες, συσκέψεις, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο, να του αποκαλύψουμε αυτά τα οποία σκοπίμως του κρύβουν όλοι οι άλλοι. Έχουμε πλούσια εμπειρία από τέτοιες μάχες. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Προχωράμε λοιπόν με το χαμόγελο στα χείλη, το οποίο πηγάζει από την επαναστατική αισιοδοξία μας ότι αυτός ο κόσμος νομοτελειακά μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει. Καλή αντάμωση να έχουμε στους αγώνες, καλή υγεία σε όλους μας και να είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι. Να είστε καλά!